Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών. Θα λυθεί το πρόβλημα της υγείας με το νομοσχέδιο που έχουν φέρει, κύριε Σιδέρη? Θα λυθεί το πρόβλημα της υγείας του κόσμου αν έχει λεφτά. Με μια πρόταση αυτό έτσι συμπυκνώνει την ουσία του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που βρίσκεται ήδη στις επιτροπές της Βουλής. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο ταφόκλακα. Για όποιο δικαίωμα δωρεάν νοσοκομιακής περίθαλψης έχει απομείνει στο λαό, στον κόσμο τον απλό δηλαδή, στον κόσμο που δεν έχει. Και ξέρετε, είναι λίγο εξοργιστικό και αυτά που ζήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και στην ακρόαση των φορέων όπου τοποθετήθηκε και η Ομοσπονδία μας. Ούτε να ακούσουν δηλαδή δεν θέλουν οι κύριοι της κυβέρνησης και μάλιστα ο κύριος εκεί, ο κύριος οικονόμου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος που έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΙΜΑΡ, τη Νέα Δημοκρατία και είναι τώρα πρόεδρος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και απεγνωσμένα έκοβε καθ' όλη τη διάρκεια την πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών της χώρας. Η ουσία, κύριε Μπογιόπουλε, και πρέπει αυτό να το μάθει ο κόσμος, είναι ότι την κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν την ακούμπησε τίποτα. Δηλαδή δεν την ακούμπησε η πανδημία, δεν την ακούμπησαν τα συμπεράσματά της, δεν την ακούμπησαν οι 35.000 νεκροί, δεν την ακούμπησαν τα παραδείγματα προς αποφυγή και τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας που κατέρευσαν ένα-ένα και ακριβώς την ίδια ρότα, στην ίδια γραμμή, αυτή τη γραμμή της αγοραίας υγείας συνεχίζει και με αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο βέβαια υπάρχει μια έτσι ελπιδοφόρα πλευρά, ότι η κυβέρνηση για πρώτη φορά ψάχνει απεγνωσμένα έστω και έναν υποστηρικτή και δεν βρίσκει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ξεκίνησαν και οι ακροάσεις στην Επιτροπή. Υπάρχει ένας φορέας ο οποίος να στηρίζει αυτό το νομοθέτημα? Ξέρω, οι κλινικάρχες ίσως, οι ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιωτικές κλινικές κατά παραγγελία τους κόψανε, ράψανε, συνεννοήθηκαν, συζήτησαν και συνδιαμόρφωσαν μαζί με την κυβέρνηση κατά τη γνώμη μας αυτό το νομοσχέδιο. Και το λέμε έτσι γιατί κατά τη γνώμη μας έτσι είναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ο κόσμος που λέει ότι όλες οι ενώσεις νοσοκομιακών γιατρών της χώρας διαφωνούν, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας διαφωνούν και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όλες οι ενώσεις, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι φορείς, που είναι εκατοντάδες αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, που είναι οι βασικοί φορείς, αν θέλετε, και των ασθενών με έναν τρόπο, διαφωνούν και δεν έχει μείνει ούτε ένας άνθρωπος να συμφωνεί με την κυβέρνηση, η οποία, ξαναλέω, ψάχνει απεγνωσμένα υποστηρικτές και ακόμα και τους μεμονωμένους που βρίσκει, τις λένε ότι και αυτά να περάσεις, θέλει τουλάχιστον, χρειάζεται να γίνει καμία πρόσληψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και η κυβέρνηση μέχρι και σε αυτό, αν θέλετε, το θέμα που δεν είναι έτσι καθόλου κωμικό, είναι κωμικοτραγικό, ούτε για αυτό το πράγμα δεν υπόσχεται τίποτα. Κύριε Σιδέρη, μπορείτε να μας περιγράψετε τι περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά χειρουργεία μέσα στα νοσοκομεία? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει ένας νόμος που πέρασε στις αρχές του Ιουνίου και αυτόν τον έχει ως παρακαταθήκη η κυβέρνηση. Είναι ο νόμος των απογευματινών χειρουργείων. Αυτόν τον αναφέρω γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι των απογευματινών επιπληρωμής χειρουργείου. Δηλαδή, ένας νόμος που έλεγε ότι μέσα στα νοσοκομεία θα διατίθενται οι αίθουσες, το προσωπικό τους, ο ασθενής που θα έρχεται να πληρώνει από την τσέπη του και θα χειρουργείται το απόγευμα. Αυτό είναι ένα νομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί πολύ παλαιότερα, είχε ξεχάσει εντός εισαγωγικών να το καταργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έβαλε ξανά σε ισχύ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα έχουμε αυτό ως κρατούμενο μαζί με την άθλια κατάσταση που υπήρχε με τον κόσμο να περιμένει σε πολλή ώρες, σε πολλή μήνες λίστες αναμονής κτλ. Τώρα η κυβέρνηση έρχεται και με το πρόσχημα να χτυπήσει το φακελάκι, αυτό είναι το πρόσχημα που δεξιά και αριστερά γυρνάνε και λένε διάφοροι κυβερνητικοί. Τι κάνει? Λέει ότι καταργεί το θεσμό της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πλέον ένας γιατρός, ο οποίος ήταν γιατρός στο ΕΣΥ, θα βγαίνει και θα μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό επάγγελμα. Ότι αν δηλαδή θέλει και μπορεί, θα αντλεί πελατεία από το δημόσιο σύστημα υγείας, από αυτόν τον κόσμο που κλείνει ραντεβού στο 1535, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, και θα μπορεί να τους βγάζει έξω κανονικότατα και να τους χειρουργεί. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι το δήθεν παράνομο φακελάκι
τώρα γίνεται νόμιμο και όπως καταλαβαίνετε σε αυτό το σύστημα και με αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει που έχουν μια βασική αρχή ότι όλα πουλούνται και αγοράζονται δεν έχουν κανένα πρόβλημα την ηθική του εμπόρου που έχουν να την εκφράζουν και στο τμήμα της οποιασδήποτε διαγνωστικής επεμβατικής. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει τη γνωστή κουβέντα με τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, τις παράνομες χρηματοδοτήσεις που έρχονται και λένε θα τις κάνουμε νόμιμες και τέλειωσε το θέμα. Κάπως έτσι είναι. Όπου υπάρχει το παράνομο, υπάρχει ένα νόμιμο το οποίο όμως είναι και αυτό εξίσου ανήθικο. Γιατί ξέρετε, για εμάς όσους δουλεύουν στο ΕΣΥ, το δικαίωμα στην υγεία και την περίθαλψη είναι ένα δικαίωμα ιερό που πρέπει να παρέχεται από το κράτος αποκλειστικά δωρεάν. Αυτό είναι ένα άρθρο που σας είπα. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι το βασικό άρθρο του νομοσχεδίου, το περιβόητο άρθρο 10. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχει για παράδειγμα το άρθρο 7, το οποίο για πρώτη φορά εισάγει το θεσμό της μερικής απασχόλησης στο ΕΣΥ από ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή θα έρχεται ένας ιδιώτης και θα καλύπτει κενά για 3-4 τετράωρα τη βδομάδα. Και αυτό θα γίνεται, έτσι όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, στις περιοχές οι οποίες καθίστανται άγονες. Δηλαδή στις περιοχές που προκηρύχθηκε μία θέση και δεν καλύφθηκε. Και για να είμαστε σαφείς, καταρχήν αυτές οι περιοχές συνήθως ξέρετε ποτέ δεν είναι άγονες για το ιδιωτικό ιατρείο ή την ιδιωτική κλινική. Δεν υπάρχει περιοχή δηλαδή στην Ελλάδα που δεν έχουν ξεφυτρώσει σαν τα Μανιτάρια, μεγάλα μεγαθύρια ή μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Απ' την άλλη, εμείς βάζουμε μία πλευρά που πρέπει να την καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχουν part-time ανάγκες ασθενών. Επειδή δεν υπάρχουν τέτοιες και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, τι θα πει part-time γιατρός? Τι θα πει δηλαδή γιατρός ο οποίος απλά θα μπαλώνει τρύπες και πώς θα καλύπτεται τις μέρες και τις ώρες της απουσίας του, οι οποίες θα είναι πάρα πολλές, γιατί θα είναι στο ιδιωτικό γιατρείο και θα είναι και το μυαλό του και η σκέψη του. Πώς θα καλύπτονται αυτές οι ανάγκες των ασθενών εκείνες τις ώρες? Ή είναι δυνατόν το δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά περίθαλψης, να βασίζεται στο εάν και εφόσον το επιλέξουν κάποιοι ιδιώτες γιατροί? Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο που επίσης καταστρατηγεί μια σειρά, θα να λέω, δικαιώματα, το περιβόητο άρθρο 7. Και την τελευταία στιγμή, και επιτρέψτε μου αυτό να το πω από την εκπομπή σας, η κυβέρνηση έφερε ένα άρθρο που το προσέθεσε μία μέρα πριν δώσει το νομοσχέδιο στις επιτροπές. Και αυτό το άρθρο αφορά το μισθολογικό των γιατρών. Πρόκειται για ένα κοινικότατο κεφάλαιο, κοινικότατο, το οποίο είναι ύπουλο, βρωμερό και κατά τη γνώμη μας και εκβιαστικό, γιατί περιέχει και μια ομή παραδοχή ότι δεν πρόκειται το κράτος να κάνει αυξήσεις. Όπως γνωρίζετε και το έχετε φιλοξενήσει και στην εκπομπή σας, έχουμε δικαιωθεί οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας για την αντισυνταγματικότητα των μισθών και της περικοπής τους. Και υπάρχουν αποφάσεις τελεσίδικες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, για να επανέλθουν στα επίπεδα του 2009. Το 9, επιτρέψτε να το πω με νούμερα, το βαθμό του διευθυντή του ΕΣΥ, το σύνολο των μεικτών αποδοχών ήταν 2.843 ευρώ. Με το μισθολόγιο που προτείνει τώρα η κυβέρνηση είναι στα 2.358. Το 9 ο επιμελητής Α έπαιρνε 2.441 ευρώ μεικτά. Με το νέο μισθολόγιο της κυβέρνησης παίρνει 2.213. Μάλιστα. Πόσο μάλλον εάν προσθέσουμε σε αυτά, ξαναλέω, μιλάω για μεικτές αποδοχές, εάν προσθέσουμε σε αυτά ότι οι μειώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες δεδομένου ότι μια σειρά ποσά που παίρναμε δεν φορολογούνταν και υπάρχει και ένα, αν θέλετε έτσι, και πολύ εξοργιστικό στοιχείο, τους επικουρικούς γιατρούς, τους γιατρούς δηλαδή που υπηρετούν με σύμβαση ενός χρόνου, σε άγονες και προβληματικές περιοχές, κόβονται πλέον μέχρι και τα οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή κάποια επιδόματα που παίρναν ως κίνητρο για να πάνε να υπηρετήσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε δηλαδή μαθηματική ακρίβεια ότι δεν θα πάει άνθρωπος. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδηρή. Καταρχάς, πόσοι γιατροί, νοσοκομιακοί, υγειονομικό προσωπικό λείπει από το, ας το πούμε έτσι, οργανόγραμμα του ΕΣΥ? Από το οργανόγραμμα που εμείς ξέρετε δεν θεωρούμε ότι πληρεί τις ανάγκες, με τα τελευταία δεδομένα που είχαμε, λείπουν τουλάχιστον 6 με 6.500 νοσοκομιακοί γιατροί. Και συνολικά στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε τα νοσοκομεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με γιατρούς, λείπουν 30.000 υγειονομικοί. Αυτό σας το λέω γιατί με κάποιους συναδέλφους σήμερα το πρωί κοιτάζαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και είναι ένα στοιχείο πολύ εντυπωσιακό. Για το 2021, το 2022
και ο προϋπολογισμός για το 2023 που έρχεται προβλέπει ότι για κάθε 2,5, έτσι βγαίνει η αναλογία, συνταξιοδοτήσεις θα γίνεται μία πρόσληψη μόνιμου. Δηλαδή για κάθε 5 υγειονομικούς μόνιμους που θα παίρνουν σύνταξη θα προσλαμβάνονται 2. Για αυτά προβλέπει κάτι το νομοσχέδιο? Όχι, για αυτά δεν προβλέπει κάτι το νομοσχέδιο. Έχουμε τις γνωστές εξαγγελίες περί προσλήψεων κάθε 3 και λίγο από την κυβέρνηση. Προσλήψεις βέβαια δεν βλέπει κανένας. Η επικρατούσα μορφή των όποιων προσλήψεων είναι η μορφή των συμβασιούχων, ανθρώπων δηλαδή που δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα είναι στη δουλειά και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί χθες. Και μάλιστα το νομοσχέδιο, και αυτό είναι η αλλαγή της τελευταίας στιγμής, γιατί ξέρετε είναι όλο εκπλήξεις αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορεί να έχει το κεφάλι στο ίσχο. Προβλέπεται πλέον και η αξιολόγηση του επικουρικού γιατρού, δηλαδή του γιατρού που τον πήρανε. Κάθε χρόνο του ανανεώνουν τη σύμβαση με τη φιλιά στο λαιμό. Στηρίζει μόνος του τα τμήματα. Κάθε χρόνο απολύεται και ξαναπροσλαμβάνεται. Τώρα εισάγουν τον περιβόητο θεσμό της αξιολόγησης. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, μάλλον για να κατηγοριοποιήσουν παραπέρα συναδέλφους και πιθανότατα να τους οδηγήσουν στην πόρτα της εξόδου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το έχω ρωτήσει και σε συναδέλφους σας και την κυρία Ρέτζου, την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. Αλήθεια, τι γίνεται με τη δίωξη της πρόεδρου της ΟΕΝΓΕ? Σήμερα ήταν το δικαστήριο. Σήμερα ήταν το δικαστήριο, πήρε αναβολή το δικαστήριο. Είναι ένα δικαστήριο διαδηλωτοδικείο επί της ουσίας και φανερώνει όλη αυτή την κοινικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης και των προηγούμενων, γιατί την προηγούμενη τέτοια κάνανε, και η οποία λέει ότι όποιος διεκδικεί, σηκώνει κεφάλι, λέει άλλη γνώμη και πόσο μάλλον τους ξεφωνίζει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, για να τον καταλάβει ο απλός κόσμος για το τι έρχεται, τον σέρνουν σε δικαστήρια. Μην ξεχνάτε το κατηγορητήριο της Προέδρου της Ομοσπονδίας μας ήταν αυτολεξή, διότι δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις και επειδή συμμετείχε σε κινητοποίηση με σύνθημα για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Αυτά λέει το εξώδικο που του στείλατε. Πείτε μου κάτι, γιατί ειλικρινά δεν το χωράει ο νους μου. Έχουμε την ενημέρωση, τις πληροφορίες από τον ιατρικό κόσμο, από τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Μιλάμε για 3.000 παιδάκια στο παιδόν που είναι σε λίστα για να χειρουργηθούν από το 2018. Μιλάμε για 1.500 ανθρώπους που έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης που είναι σε μία μόνο λίστα στο θριάσιο. Και αναρωτιέμαι, πώς ισχυρίζονται ότι εάν πληρώσεις, το απόγευμα θα κάνεις χειρουργείο? Δηλαδή η προϋπόθεση είναι να... Ναι, η προϋπόθεση δηλαδή είναι να πληρώσεις για να γίνει το χειρουργείο σου. Ακριβώς. Η προϋπόθεση είναι να πληρώσεις. Γιατί σε αυτό ξαναλέω το σύστημα που η υγεία θεωρείται κόστος και εμπόρευμα, αν πληρώσεις και όποιος έχει γεμάτο πορτοφόλι θα πάει στο ιδιωτικό, ή εάν εφαρμοστεί αυτό το περιβόητο μέτρο του απογευματινού επιπληρωμή χειρουργείου που πιλωτικά από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση θα πάει να το εφαρμόσει στην αρχή σε κάποια νοσοκομεία, πάλι θα είναι από την τσέπη του ασθενούς. Έχει περάσει δηλαδή αυτή η λογική που δεν ξέρω, εμάς τουλάχιστον μας εξοργίζει και έτσι πρέπει να εξοργίζει και όλο τον κόσμο, ο οποίος όλη του τη ζωή πραγματικά πληρώνει. Όλη του τη ζωή πληρώνει μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν έχει τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούται. Γι' αυτό το λόγο, με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να διαδηλώσει την Πέμπτη. Την Πέμπτη που είναι η μέρα που, αν τολμήσει η κυβέρνηση να το προχωρήσει, θα το καταθέσει στην ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχουν ήδη στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις από όλα τα υγειονομικά σωματεία και τις ομοσπονδίες μας. Υπάρχει από την ΑΔΔΗ, υπάρχει από τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα της χώρας, συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, και στην Αθήνα θα είναι στις 12.30 ώρα στη Βουλή. Γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν αφορά τους γιατρούς και κάποια κλαδικά τους ζητήματα, αλλά αφορά πραγματικά τον ίδιο, την επιβίωσή του και πόσο μάλλον αυτό που δικαιούται να έχει τον 21ο αιώνα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι μια απλή επιβίωση ή απλά όποιος έχει λίγα ή πολλά με χύψη τρόπο άσπρα ή μαύρα να μπορεί να βρίσκει μια διέξοδο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αυτό το νομοσχέδιο αυτό το επιδεινώνει, το γενικεύει και θα το κάνει κανόνα. Γι' αυτό δεν πρέπει να περάσει. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.